Πάμε στο κέντρο του Βόλου. Έχει γίνει πολύ καιρό τώρα μια πολύ έντονη συζήτηση για το δημοτικό πάρκινγκ στην Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Σε αυτή είναι ακριβώς η διασταύρωση είμαστε εμείς, σε απευθεία σύνδεση, με τον επιχειρηματία, τον κύριο Κώστα Καλαμποκά. Γεια σας κύριε Καλαμποκά. Καλησπέρα κύριε Πολύζο. Από αυτό το ίδιο σημείο τα λέγαμε σε άλλο κλίμα, με άλλη διάθεση, παραμονές γιορτών. Ναι, ναι. Για τα ωραία προϊόντα που η επιχείρησή σας ακριβώς πίσω μας πρότεινε για εκείνες τις ημέρες. Αλλά, όπως λέει και ο τίτλος, είναι η πρώτη φορά που αντιδράτε σε αυτό το πολύ ύπουλο που σέρνεται, γιατί ξέρετε, όταν θες να πλήξεις κάποιον, το κάνεις ύπουλα, δεν το κάνεις ευθέως. Σέρνεται λοιπόν αυτός ο υπαιγμός, καιρό τώρα, ότι δεν πληρώνεται ρεύμα, όπως το λέει και ο τίτλος. Ότι ουσιαστικά χρησιμοποιείται το ρεύμα από το οποίο ηλεκτροδοτούνται οι λειτουργίες του πάρκινγκ και δεν έχετε ξεχωριστό ρολόι. Εμείς είμαστε σε εξωτερικό χώρο, παρά το κρύο, και θα σας ζητήσω, αφού τοποθετηθείτε, να έχουμε και μια εικόνα από το ρολόι σας, να δούμε, είναι διαφορετικά τα ρολόγια. Είναι ένα ρολόι και έχει μια γραμμή από την οποία και εσείς και το πάρκινγκ ηλεκτροδοτήστε, γιατί τότε θα ήταν ένα ζήτημα. Για έλατε πρώτα να μας πείτε την απάντησή σας, γιατί είναι η πρώτη φορά που αποφασίζετε να τοποθετηθείτε, μείνατε σιωπηλός καιρό τώρα. Ωραία, και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Στις 22 Δεκεμβρίου του 2022, η πρώτη μας κίνηση ήταν να σε συνεννόηση με τη ΔΔΕ να δηλώσουμε τα τετραγωνικά του καταστήματος, που είναι τρία καταστήματα συνενωμένα για την ακρίβεια, στο Δήμο Βόλου. Έπειτα με το έγγραφο αυτό μεταβήκαμε στη ΔΔΕ στις 24 Δεκεμβρίου παραμονή Χριστουγέννων και υπογράψαμε το συμβόλαιο έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε ηλεκτροδότηση. Η ηλεκτροδότηση που εμείς ζητήσαμε είναι παροχή νούμερο 6. Είναι μια τεράστια παροχή, να φανταστείτε, είναι υπερδιπλάσια από αυτή που έχει αυτή τη στιγμή το πάρκινγκ. Περνώντας τα Χριστούγεννα και συγκεκριμένα στις 28 Δεκεμβρίου, καταφέραμε και εφόσον είχαμε πληρώσει 7.500 ευρώ για να μπορέσουμε να ηλεκτροδοτηθούμε, καταφέραμε και πήραμε ρεύμα. Με αποτέλεσμα να έχουμε ρεύμα από τις 28 Δεκεμβρίου 2022 και στις 30 του ίδιου μήνα να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε το κατάστημα. Από εκείνη τη μέρα μέχρι και σήμερα που σας μιλάμε, είμαστε σε ένα συγκεκριμένο πάροχο, δεν θέλω να πω το όνομα. Αυτό που θα σας πω είναι ότι έχουμε πληρώσει πάνω από 85.000 ευρώ σε αυτό τα τελευταία ένα δύο χρόνο. Χρόνια για ρεύμα. Σε ένα χρόνο πληρώσατε, γιατί όχι αυτό... ένα, είναι δύο χρόνια. Α, γιατί είναι μιλάτε δύο για χρόνια, τέλος του 22. Είναι χρήμα... Άρα είναι αρχή του 22, ας το πούμε. Ναι. Πάλι σε δύο χρόνια είναι πολλά χρήματα. Είναι αρχή... Ναι. Για έλατε ήταν τώρα τέλος να... του 21, συγγνώμη, έκανα λάθος. Ναι, 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 δεν πειράζει. Έκανα λάθος στην ημερομηνία. Είναι όλο το 22 εγώ το και το κάνω, δίνεται πάνω από 3.500 το μήνα. Μέσο όρο τώρα βγάζω εγώ. Έτσι έκανα μια ναι. γρήγορη διαίρεση. Στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται, είναι καθαρά όλες οι επιδοτήσεις που έχουν πάρει όλες οι επιχειρήσεις αυτά τα δύο χρόνια λόγω του καταστάσεων που προϋπήρχε. Άρα αυτό είναι το καθαρό ποσό που έχετε εσείς αποδώσει. 3.500 και σωστά. Πλέον κάθε μήνα προς τον πάροχό σας. Γιατί ξεκίνησε αυτός ο ύπουλος, όπως είπαμε, πόλεμος, πριν πάτε στα ρολόγια για να μας δείξετε την εικόνα, κύριε Καλαμποκά? Δεν το γνωρίζω. Έχουμε βρεθεί ο στόχος, εν μέσω θα μιας... σας το ρωτήσω ευθέως. Ο στόχος ήταν ο Κώστας Καλαμποκάς και η επιχείρησή του? Ήσασταν μια παράπλευρη απώλεια σε ένα πόλεμο που γινόταν και είχε και άλλα θύματα? Υπάρχει μια κόντρα αυτή τη στιγμή όσον αφορά το πάρκινγκ της Φιλελλήνων, όπως γνωρίζετε. Mm-hmm. Σίγουρα έχουμε στοχοποιηθεί από την αρχή που ανοίξαμε, δεν καταλαβαίνω το λόγο. Είναι μια επιχείρηση η οποία έχει γίνει από βολιώτες, έχει δημιουργηθεί από βολιώτες επιχειρηματίες, εργολάβους και μηχανικούς και δουλεύουν αυτή τη στιγμή μέσα 20 άνθρωποι. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που δεχόμαστε τέτοιο πόλεμο και απλά δεν αντέχουμε άλλο και γι' αυτό το λόγο
θέλαμε το βήμα να μπορέσουμε να μιλήσουμε και να πούμε και εμείς την άποψή μας, και όχι απλά την άποψη, το πώς είναι τα πράγματα. Λοιπόν, θα σας ζητήσω, κύριε Καλαμποκά, μαζί με την Κωνσταντίνα Φωτοπούλη, μαζί με τον Δονάτο Δρύμτσια, να κάνουμε αυτή τη μικρή απόσταση, να πάμε δηλαδή στο κουτί, εδώ είναι η ράμπα για την πρώτη είσοδο στο πάρκινγκ, το οποίο ευτυχώς καθαρίστηκε, απέκτησε μια ανθρώπινη εικόνα, ήταν σε εγκατάλειψη. Εδώ λοιπόν... Κύριε Πολύζο. Παρακαλώ. Ο μεταλλικός γκρι, η μεταλλική γκρι ντουλάπα που βλέπετε στα δεξιά μου, στα αριστερά όπως βλέπετε εσείς, είναι ο πίνακας που υπάρχει μέσα το ρολόι της ΔΕΗ. Μάλιστα. Είναι κλειδωμένος από τη ΔΕΔΙΕ, από τη μέρα που ηλεκτροδοτηθήκαμε. Εντάξει, λογικό, και ο λόγος είναι ότι... είναι λογικό, αλλά δεν έχουμε πρόσβαση εμείς. Ναι. Όπως δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε με το cameraman, είναι μια λεπτομέρεια. Εδώ έχει γίνει ένα έργο και έχει σκαφτεί όλο το πεζοδρόμιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε ουσιαστικά κάτω από το δρόμο, κάτω από το δρόμο ρεύμα. Είναι δύσκολο γιατί έχει γίνει επιδιόρθωση. Και εμάς όλα τα καλώδια πάνε υπογείως μέσα. Δηλαδή φεύγουν υπογείως και πάνε από τον πίνακα. Και συγκεκριμένα, άμα το δείξει ο cameraman, είναι το καλώδιο εκεί που είναι μέσα στο σπιράλ και καταλήγει μέσα στο κατάστημα. Το οποίο φεύγει από τον πίνακα. Μάλιστα. Ένα πράγμα που θέλω να σας τονίσω, αν μου επιτρέπετε. Εντελώς τυχαία και προς απόδειξη αυτών που λέω, το περασμένο Σάββατο προχθές το απόγευμα έγινε μια διακοπή ρεύματος στο πάρκινγκ. Και για ένα μικρό χρονικό διάστημα το πάρκινγκ δεν είχε ρεύμα. Mm-hmm. Δεν γνωρίζω το λόγο. Όμως εμείς λειτουργούσαμε κανονικά και υπάρχουν και φωτογραφίες ανερτημένες στο διαδίκτυο. Μάλιστα. Κοιτάξτε τώρα, ένας άνθρωπος που μιλάει για ποσά συγκεκριμένα, μιλάει για ένα τρελό ποσό και το καταλαβαίνουμε, μια ενεργοβόρα επιχείρηση έχετε για 85.000 που έχει πληρώσει σε δύο συνολικά χρόνια. Για όλη τη διαδικασία για την ηλεκτροδότηση της επιχείρησής του, που δεν ήταν εύκολη από ό,τι καταλάβαμε, γιατί έχει και άλλες προϋποθέσεις το να έχεις ρεύμα για μια τέτοια επιχείρηση. Δεν είναι μια οικία που έχει, φαντάζομαι, άλλης κλίμακας προϋποθέσεις. Παραθέσατε στοιχεία και νομίζω ότι αυτά είναι αρκετά για να σταματήσει οποιαδήποτε συζήτηση. Σερνόταν με έναν ύπουλο, θα επαναλάβετε πάλι, τρόπο μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε, κύριε Καλαμποκά. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.